επεισοδικές συγκρούσεις, οι οποίες θα μπορούσαμε να πούμε πως πλέον είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Κύριε Βρυπίδου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καθημερινό φαινόμενο. Έχουν αυξηθεί, κύριε Βρυπίδου. Ούτε έχουν αυξηθεί, θα πρέπει να δούμε, ναι, το ότι έχουν συμβεί τις τελευταίες τρεις. Μέρα παραμέρα γινόμαστε μάρτυρες όλοι τροχαίων συγκρούσεων. Ναι, εντάξει, τροχές συγκρούσεις με ζημιές γίνονται, αλλά τα θανατηφόρα από την αρχή του χρόνου είναι 13. Ναι, άρα γενικότερα μιλούσα εγώ, δεν αναφέρθηκα στα θανατηφόρα, ναι. Ναι. Για να έτσι να κάνουμε πιο καθαρή την εικόνα, θα θέλαμε. Όχι πως θέλουμε να χάνει τη ζωή του έστω και έναν άτομο. Είναι πολύ σκληρό, είναι πολύ ακριβή ζωή, είτε να την κοστολογήσουμε, είτε να πούμε μπορούμε να δεχτούμε έναν ή δύο θανάτους. Δεν δεχόμαστε κανένα θάνατο. Είναι πράγματα όμως που πρέπει να τα εφαρμόσουμε στην καθημερινότητα μας ως οδηγοί, ως αρμόδιοι λειτουργοί που έχουν όλοι για την επιτήρηση αυτού του θέματος, ούτως ώστε να τα μειώσουμε στο ελάχιστο. Είχαμε το τελευταίο σύγκρουση θανατηφόρα που έγινε μέσα στον αυτοκινητόδρομο, κάτω από έτσι όχι συνηθισμένες συνθήκες, δεν συμβαίνει καθημερινά τέτοιες συγκρούσεις, να βρίσκεται πεζό στον αυτοκινητόδρομο για λόγους που δεν θα έπρεπε να ήταν εκεί, και με τις αυξημένες ταχύτητες που υπάρχουν από τα οχήματα εύκολα μπορεί να γίνει σύγκρουση και να είναι δυστυχώς και μοιραία. Τι σκοπεύετε να κάνετε, κύριε Βρυπίδου, οι αρχές, τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε έτσι ώστε να μειωθούν αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα και περιστατικά? Συνεχίζουμε και ως αστυνομία και ως άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Υπάρχει ο στρατηγός, ο σχεδιασμός, οι δράσεις οι οποίες υλοποιούνται. Έχουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα που θα έλεγα είναι κυρίως οι μοτοσυκλετιστές, γιατί οι πεζοί, αν τα δούμε από τα νούμερα, είναι σε αρκετά καλό επίπεδο. Μόλις ένα νεκρό είχαμε τη φετινή χρονιά ως πεζό. Δεν θέλουμε, επαναλαμβάνω, να έχουμε κανέναν, αλλά σίγουρα το να έχουμε μόνο έναν μέχρι στιγμής είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός και γίνονται και από τη μια ενημερώσεις, εκπαιδεύσεις, ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά και από την άλλη τα μέτρα που λαμβάνονται για σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας, βελτίωση του οδικού δικτύου, των οχημάτων. Όλα αυτά τα μέτρα και οι ενέργειες γίνονται καθημερινά. Θα πρέπει να συμμορφωνόμαστε, αλλά και να βοηθούμε όλοι μαζί σε αυτό το κομμάτι, κυρίως οι οδηγοί, διότι πρώτα είναι οι οδηγοί και οι χρήστες του οδικού δικτύου που βρίσκονται συνεχώς μέσα στο οδικό δίκτυο, να εφαρμόζουν τους κανονισμούς ασφαλείας, ούτως ώστε να φεύγουμε αλόβητοι και να πηγαίνουμε μια χαρά το τέλος της ημέρας στο σπίτι μας, χωρίς να έχουμε οποιοδήποτε δυσάρεστο γεγονός. Βέβαια, τώρα τα Σαββατοκύριακα και αφού έχουν υποχωρήσει και τα περιοριστικά μέτρα, κύριε Ευρυπίδου, αρχίζει και η μετακίνηση πολιτών από τη μία πόλη στην άλλη. Έχουμε εικόνα πόσο έχει αυξηθεί ή πόσο είναι ο αριθμός των ανθρώπων που μετακινούνται από τη μία πόλη στην άλλη και χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο? Έχει φτάσει στα συνηθισμένα επίπεδα, ειδικά από την Αγία Νάπα προς Λευκοσία, χθες που είχαμε την κίνηση το απόγευμα. Θεωρώ ότι έχει φτάσει στο top της τροχαίας κίνησης που μπορεί να υπάρξει και μπορεί να ικανοποιεί ο αυτοκινητόδρομος. Αλλά είναι η γνώση μας από το αρχές του πρωινού, κυρίως της Κυριακής, υπάρχουν μέλη μας στο οδικό δίκτυο, εκεί ειδικά στον κυκλικό κόμπο της Ριζοελιάς, βοηθώντας τους οδηγούς όσον είναι δυνατόν, ναι, να μην καθυστερούν, να αποφεύγονται οι συγκρούσεις και να βγαίνουν έγκαιρα τα αυτοκίνητα έξω, για να μην παρατηρείται έτσι αυτή η τρομερά πυκνή τροχαία κίνηση που έχετε περίπου, έχετε περίπου αριθμούς να μας δώσετε πόσοι Κύπροι μετακινούνται από τη μια πόλη στην άλλη? Γίνονται μετρήσεις τέτοιου είδους? Γίνονται μετρήσεις, ναι, από τα δημόσια έργα. Θα το ζητήσουμε και το συντομότερο που θα ξαναμιλήσουμε, να τα έχουμε, να τα συγκρίνουμε και με τις προηγούμενες χρονιές και να σας ενημερώσουμε έτσι καλύτερα. Είναι στοιχεία που βγαίνουν από τα δημόσια έργα, τα οποία θα τα δούμε, ναι, και να σας τα δούμε. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βρυπίδου. Να είστε καλά. Και τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε τον Διευθυντή του Τμήματος Μετεωρολογίας. Είναι ο κ.